Σε ανακοίνωση με αφορμή περιστατικό αποκλίνουσας συμπεριφοράς μεταξύ μαθητών που συνέβη σε σχολική εκδρομή του πρώτου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης, προχώρησε το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ Εύρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Σύλλογος Διδασκόντων επιλήφθηκε του ζητήματος και σε συνεδριάσεις του έλαβε όλα τα παιδαγωγικά μέτρα και πλέον αυτόν άσκησε και άλλες ενέργειες που προβλέπει η νομοθεσία για αυτές τις περιπτώσεις, όπως απόδοση ποινών, γνώμη συμβούλου παιδαγωγικής ευθύνης, συμβολή κοινωνικών λειτουργών ψυχολόγων, προγραμματισμός δράσεων τη νέα σχολική χρονιά έτσι ώστε η υπόθεση να προβληματίσει το σύνολο των μαθητών και να λειτουργήσει αποτρεπτικά για παρόμοιες πράξεις. Ωστόσο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΔΔΗ, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου παρήγγειλε ένορκη διοικητική εξέταση για το συμβάν, ενώ η εμπλοκή των γονέων του θυγόμενου μαθητή, που δεν ικανοποιήθηκαν με τα ληφθέντα παιδαγωγικά μέτρα από το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου, αλλά προσπάθησαν με ποικίλους τρόπους να προκαλέσουν νέα συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τη λήψη αυστηρότερων ποινών, παρότι δεν προβλεπόταν από την υπάρχουσα νομοθεσία, περιέπλεξε την κατάσταση και δημιούργησε επιπλέον οξυμένα προβλήματα στη σχολική κοινότητα. Εν τέλει, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, έχοντας αναφέρετο δικαίωμα, ζήτησαν από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας την εξαίρεση του Συμβούλου Εκπαίδευσης από κάθε μελλοντική και ενδεχόμενη αξιολογική διαδικασία τους, αίτημα που είχε θετική έκβαση με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δηλώνουμε την αμέριστη στήριξη στους συναδέλφους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών του Πρώτου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης και φυσικά αντιστεκόμαστε και καταγγέλλουμε κάθε απόπειρα τρομοκράτησης από όπου κι αν προέρχεται. Έτσι, είναι ξεκάθαρο ότι ζητούμε από την Περιφερειακή Διεύθυνση αλλά και τη ΔΟΥΔΟΥ Εύρου την πάυση κάθε πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον τους και για τις ληφθείες αποφάσεις τους αλλά και για κάθε άσκηση νομίμων δικαιωμάτων τους και βεβαίως ζητάμε να λήξει άμεσα η διενεργούμενη ΕΔΕ και να μπει στο αρχείο καθότι είναι βέβαιο ότι οι χειρισμοί που έγιναν είναι απόλυτα νομότυποι, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και με τα δεδομένα και δεν υπάρχει καμία διαδικασία η οποία για τα οποία προκύπτουν ζητήματα για τους εκπαιδευτικούς. Και βεβαίως πρέπει οι προϊστάμενες υπηρεσίες να αναλάβουν κάθε πρωτοβουλία, γιατί έχουν την ευθύνη που η κατάσταση έφτασε εδώ, να αναλάβουν κάθε πρωτοβουλία ώστε να επέλθει η ηρεμία και η παιδαγωγική ομαλότητα και το παιδαγωγικό κλίμα το ήπιο στο σχολείο προκειμένου να ξεκινήσει και ομαλά η νέα σχολική χρονιά γιατί έχουν προκύψει αρκετά ζητήματα. Για πιέσεις, απειλές και στοχοποίηση του Συλλόγου Διδασκόντων οι οποίες διατάραξαν όλη τη σχολική διαδικασία και μάλιστα σε περίοδο εξετάσεων και συνεχίζονται ακόμη και τώρα μέσα στο καλοκαίρι και ενώ οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε άδεια κάνει λόγο για ΑΔΔΗ Εύρου. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια προσπάθεια στοχοποίησης, τρομοκράτησης, εκφοβισμού των εκπαιδευτικών, γιατί δεν πήραν αποφάσεις άλλες, αρεστές σε κάποιους άλλους. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή οι εκπαιδευτικοί έκαναν όλα τα προβλεπόμενα και επειδή δεν άρεσαν σε κάποιους οι αποφάσεις, είναι αυτή τη στιγμή υπόλογοι. Για ποιο λόγο? Και αυτό το σύριαλ συνεχίζεται εδώ και 3 μήνες. Και αυτή τη στιγμή είναι σε άδεια ακόμα εκπαιδευτικοί, ταλαιπωρούνται με ΕΔΕ κλπ. Ενώ είναι ξεκάθαρο εξ αρχής ότι δεν προέκυπταν ζητήματα ευθύνης εκπαιδευτικών για κάποια πράγματα. Έτσι. Εδώ βέβαια μπορούμε να πούμε και αρκετά είπαμε για το θέμα του πλαισίου των εκδρομών. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Το πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων είναι αναχρονιστικό. Δεν περιλαμβάνει, δεν έχει πρόβλεψη για τα νέα δεδομένα που ισχύουν πλέον στην κοινωνία μας, στη νεολαία, στα σχολεία. Έτσι. Και έχει τον εκπαιδευτικό συνεχώς εκτεθειμένο ανά πάσα στιγμή χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι.